Αλλά πάει. Να το και το δικό σου. Κάτσε να του κάνω και μια ανανέωση. Διάλεξα λοιπόν, είπα να πρωτοτυπήσω κορίτσια γιατί μου άρεσε πολύ. Μου γυάλισε στο μάτι που λένε, μου γυάλισε πραγματικά. Και λέω, θα πάω σε κόντρα δώρο. Ούτως ή άλλως έχουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές και μπορούμε να συνδυαστούμε εκεί διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο, να δείτε το καλύτερα, αθλητικό, είναι το ένα από τα δώρα που θέλω να δώσουμε σήμερα. Δεν, όπως καταλάβατε, γι' αυτό σας ανέβασα δύο χρώματα, δεν ήξερα ποιο τελικά θέλω να ανεβάσω. Και δεν μπορώ να σας διαλέξω κιόλας εγώ. Καλύτερα να το διαλέξετε μόνοι σας όταν θα μιλήσετε με την εταιρεία NAC. Σε χρυσό και σε ασημί. Μιλάμε για γυαλάδα που βγάζει μάτι, όχι αστεία. Και μιας και είμαστε στο χρυσό με το ασημί, να σας πω ότι σίγουρα ένα από τα δώρα που θα πάρετε σήμερα είναι αυτά εδώ. Τα δύο, το ένα από τα δύο, όποιο χρώμα πάλι σας αρέσει. Τι είναι αυτά, Ειρήνη μου? Αυτές είναι πλατφόρμες, αλλά εσπαντρίγες, γιατί βλέπουμε έχει το σκηνή. Και εμείς κάναμε έτσι μια τσαχπινιά και βάλαμε και το λευκό πάτο, επειδή ξέρουμε ο τρακτερωτός, έτσι ο λευκός ο πάτος δίνει μια πιο σπορ διάθεση, αλλά βάλαμε και το γκλίτερ για να είναι μια πλατφόρμα. Αυτό το χρυσό, βλέπετε, ναι, είναι το ίδιο με το χρυσό που φοράω εγώ στο πέδιλο. Είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα, να το. Γι' αυτό και σας το βάλα δίπλα-δίπλα για να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο και όσο ωραίο δείχνει αυτό που φοράω στο πόδι μου, άλλο τόσο και αυτό γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Από πάνω δηλαδή θα φαίνεται σαν πέδιλο, απλά είναι άνετο για την πλατφόρμα. Ακριβώς και ελαφριά πλατφόρμα. Πολύ ελαφριά. Και φέραμε σήμερα παπούτσια τα οποία θα μας βοηθήσουν, θα μας συντροφέσουν στις πασχαλινές εξορμήσεις μας. Γιατί δείξαμε τα ψηλοτάκου να μας άρεσαν πάρα πολύ, εντυπωσιαστήκαμε. Αλλά το Πάσχα, η αλήθεια είναι ότι επειδή θα πάμε στο χωριό, θα πάμε στο νησί, θέλουμε ή αθλητικό, ή θέλουμε πλατφόρμα, ή θέλουμε κάτι πιο. Εγώ γιατί σε φαντάζομαι με αυτή την ωραία γυαλιστερή γόβα να πηγαίνει το Πάσχα στο χωριό? Δεν νομίζω, αλλά. Γιατί? Εντάξει. Δεν μπορώ να τη βάλω και αυτήν το Πάσχα στο Φυσικά, χωριό. Φυσικά, στην Ανάσταση. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω στην Ανάστασή μου. Ναι, και να βγω μετά για να φωτώ. Γκράντε, ναι, άμε. Ναι. Είναι πολύ ωραία γόβα. Είναι πολύ ωραία και τη φέραμε σήμερα αυτή τη γόβα γιατί ήρθε εχθές, επειδή έχει μια πολύ ωραία τσακπινιά τώρα. Α, βλέπετε, είναι ο πάτος όλος από κάτω. Έχει pattern, έχει μια έτσι τσακπινιά. Ναι, κοκκινό-μαύρο. Πολύ ωραίο. Αυτό βγαίνει και σε άλλο χρώμα. Είναι αλλά και σε μαύρο. Με εντυπωσίασε που είναι άσπρο. Μπορεί να μην έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια να μην έχει βγει μπροστά μου γόβα, λουστρίνη, άσπρη. Γι' αυτό και εγώ την επέλεξα. Πολύ καλά πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ιδιαίτερη και πάει και με όλα. Και η γόβα, εντάξει, εμένα μου αρέσει η πολύ. Η μαύρη γενικά. Ποια είναι η αντίστοιχη? Η μαύρη είναι αυτή. Φέραμε και κάποια τακούνια για να δείξουμε έτσι και βλέπουμε εδώ τον πάτο, πολύ όμορφος. Ετεκάρα, πολύ σεξι, με αυτό το παρτό που λέμε που κάνει έτσι πολύ θηλυκό το πόδι. Παρτό και μπροστά να φαίνεται λίγο τα δαχτυλάκια. Πολύ όμορφο παπούτσι. Πολύ. Αλλά πάμε να δούμε άλλα τώρα, γιατί τέτοια ήταν πολλά την προηγούμενη φορά και θα ξαναδούμε προσεχώς. Κάτσε να δούμε και κάτι διαφορετικό. Ωραία. Και να μην βλέπουμε συνεχώς τα ίδια. Εξάλλου εσείς έχετε του κόσμου τα πράγματα. Άντε, πάλι εδώ θα πήγαινα. Εδώ, όχι, ναι, πάλι στο, θα πάω στον εδώ. Καθρέφτη. Λοιπόν, φέραμε πλατφόρμες. Αυτό το παπούτσι έφτασε στα χέρια μου, το έδωσε στην Τζόρτζια για μια δουλειά που είχα και μπράβο. Mm-hmm. Ήταν αριστούργημα. Και τη λέω, πού το βρήκες ρε αυτό? Μου λέει, το πήρα από την Ειρήνη. Λέω, και εγώ γιατί δεν το είχα δει την άλλη φορά? Λέει, δεν ξέρω, αλλά εγώ το διάλεξα, το είδα και μου άρεσε. Το έβαλα. Ωραίο, ήταν καταπληκτικό. Κάθισε πολύ ωραία στο πόδι. Μιλάω για αυτά, παιδιά, για να ξέρετε κι εσείς τι λέμε. Αν έχετε τώρα ένα στο νούμερό μου, θα σας το βάλω. Ιδάλλως να το φέρω από μέσα. Το νούμερό σου είναι. Όλα. Αυτό είναι 36. Αυτό να βάλω με το κόκκινο. Βλέπεις νούμερο. 40. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν πες μου δύο λόγια για αυτή την πλατφόρμα. Παιδιά, ξέρετε πόσο ελαφριά ήταν. Είναι... Και τι ωραία που αγκαλιάζει το ποδαράκι. Τώρα θα τη δείτε. Είναι πολύ σεξι πλατφόρμα γιατί κάνει αυτό το χ μπροστά. Κάνει ένα πολύ θηλυκό πίπτο. Δηλαδή τα δάχτυλα μπροστά τα κρατάει. Δεν βγαίνει γιατί υπάρχουν. Εμείς θα προσέχουμε πάρα πολύ τα πίπτο μας να μην ανοίγει πολύ. Αυτό δηλαδή το άνοιγμα. Να δείξω και στην κάμερα, να είναι τόσο ώστε να παίρνεις αυτό το, τη μικρή γεύση από τα δάχτυλα, αλλά να μην όταν περπατάμε βγαίνουν τα δάχτυλα, γιατί είναι λίγο αντιαισθητικό. Όλα μας τα παπούτσια λοιπόν που είναι πίπτο, είναι το άνοιγμα εκεί που πρέπει για να είναι θηλυκό και κομψό. Λοιπόν, αυτές οι πλατφόρμες είναι ντυμένες, είναι σατέν. Λοιπόν, για δείτε το, το κοκκινάκι μου. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ είναι. Ωραία πλατφόρμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε πόσο ψηλή είναι και δεν του φαίνεται. Όταν το πιάνει στα χέρια, νομίζω ότι είναι μικρό, ότι είναι σαν μπελό, ότι είναι κάπως έτσι. Είναι... Πώς να σας πω, ρε παιδί μου, στα χέρια είναι. Δεν πιάνει ένα μεγάλο παπούτσι, σαν να είναι μικρούλι, σου φαίνεται. Το κόκκινο είναι πολύ ωραίο. Είναι σατέν αυτό το, ναι, το ύφασμα. Είναι σατέν, είναι σατέν. Είναι ντυμένο. Πάρα όλοι. Πολύ ωραίο ύφασμα. Αχ, το κόκκινο είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα να βάλω και το μπλε. Και το μπλε. Θα μου πει, θα ήθελε να βάλει το μπλε, γιατί το μαύρο το έχει πάρει ήδη εσύ έτσι όπως ήρθε μέσω δουλειά στα χέρια σου. Ναι, αλλά είναι το ίδιο πόδι, δεν είναι τώρα το άλλο. Δεν αλλάζω με τίποτα. Θα το βάλω κάτω δίπλα-δίπλα, απλά να δούμε πώς δείχνει. Στο πόδι, έτσι το χρώμα. Και το μπλε είναι ωραίο. Αλλά ό,τι και να λέω τώρα, ξεμυαλίστηκα με το κόκκινο.
Και το μαύρο είναι ωραίο που το έχω, αλλά το κόκκινο του είναι πολύ πετυχημένο. Πολύ ωραίο, είναι σαν φωτεινό. Το πουλοβεράκι το παιδικό, πολύ μου άρεσε. Φωτεινό. Είναι αυτό το φωτεινό, το καλοκαιρινό, το κόκκινο, κόκκινο, ναι. Το πορτοκαλένιο κόκκινο. Το κοραλί, ας πούμε, να πούμε, έτσι το φωτεινό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτές οι πλατφόρμες είναι πολύ βολικές. Αυτό πολύ. Δηλαδή μπορεί κάποια κοπέλα. Δεν έχεις κάτι άλλο να βάλω ίδιο στο άλλο πόδι σε ύψος. Σε ύψος τώρα από το άλλο. Γιατί τώρα αυτά τα δύο διαφέρουν, αλλά είναι πολύ ωραίο. Μετά έχω γόβα να βάλεις στο ίδιο ύψος. Αν θέλεις να τη δούμε αυτή, γιατί είναι καινούρια παραλαβή και αυτή. Μα πάλι εγώ να παίξω με γόβες. Είπα και εγώ μια φορά να παίξω με τα άλλα. Μετά θα παίξουμε με, πάλι με πλατφόρμα αυτή, αλλά είναι πιο κοντή. Είναι μικρό αυτό το νούμερο. Όχι. Τώρα, καλά, ναι, σε ταλαιπωρήσω τώρα. Δεν πειράζει, ναι, όχι, ας αρχίσουμε να βλέπουμε. Τώρα, λίγο. Να, μωρέ, θα βάλω αυτή. Θα μου κάνει. Θα μου κάνει. Τέλεια. Πλατφόρμες, λοιπόν, γιατί βολεύουν στο νησί. Μπορούμε να περπατήσουμε σε χαλίκι, σε στενάκι, στο χωριό. Βολεύουν πολύ. Αυτή δεν είναι μόνο για εκεί. Ναι. Γιατί και εδώ στην Αθήνα, πες ότι θες να πας να κάνεις τα ψώνια σου. Και δεν θες να βγεις με το φλατ παπούτσι, γιατί έτσι είσαι κοκέτα, ρε παιδί μου, και σ' αρέσει. Με αυτά τα παπούτσια μπορείς. Γιατί και δεν γλιστράνε, και σου κρατάνε το πόδι σωστά, και σου δίνουν ύψος. Άρα και να έχουμε φάει λίγο παραπάνω μετά το Πάσχα, θα το πάρουμε σε ύψος. Δεν θα το καταλάβουν. Φυσικά, κλέβει πάρα πολύ το μάτι. Κλέβει. Κλέβει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Ναι. Και εσύ που είσαι ένα λεπτό, αδύνατο, υπέροχο κορίτσι με μακριά ποδαράκια, αλλιώς δείχνει το φορεματάκι σου έτσι, και αλλιώς να βγεις με το τελείως φλατ που είναι, ναι, υπέροχο και ξεκούραστο, αλλά αλλιώς δείχνει. Ρε παιδί μου, όλα μπροστά μου κρύβεσαι. Δίνει, ναι. Λοιπόν, δείτε και το άλλο που διάλεξα να βάλω τώρα. Ασημή. Πολύ ωραία πλατφόρμα. Πάρα πολύ. Εντυπωσιακή, ωραία, φωτεινή, λαμπερή, δηλαδή θα σε προσέξουν. Θα φοράς μια τέτοια πλατφόρμα και κάτι απλό να βάλεις από πάνω. Και είναι πλατφόρμα πασπαρτού. Τη φοράς και το πρωί, όπως λες, τη βόλτα, αλλά τη βάζεις και στην εκκλησία, στην Ανάσταση. Δηλαδή κάνεις και εμφάνιση βραδινή. Πολύ σεξ. Θέλω να δώσω μια πλατφόρμα δώρο. Να δώσεις. Να δώσεις. Δεν έχω καταλήξει πια. Αλλά θα σε αφήσω να διαλέξεις από αυτές που φοράω όποια σου κάνει κέφι. Μετά τις διαφημίσεις, ένα κορίτσι που έχει κάνει την τύχη του θα πάρει σούπερ παπούτσι. Διαφημιστικά. Ωραίο. Λοιπόν, κορίτσια μου, πλατφόρμες, και όσο περνάει η ώρα, τόσο χειρότερα δεν μπορώ να διαλέξω τι θα ήθελα να βάλω άμεσα. Καλά, εντάξει. Αυτό λόγω χρώματος καταλαβαίνετε, είναι έρωτας. Αυτό είναι έρωτας. Αλλά και αυτό, άλλο πράγμα. Πολύ απλό απέριτο. Η τσαχπινιά όλοι είναι εδώ στους καθρέφτες. Πολύ μαλακό το δέρμα του. Δεν ξέρω πραγματικά. Και το κόκκινο βέβαια να πω που... Κακώς και έβαλα πρώτα το κόκκινο, γιατί θα την πατήσετε κι εσείς όπως εγώ, γιατί το κόκκινο σκεπάζει τα πάντα και το ξέρουμε αυτό. Το ίδιο είναι σε πολύ ωραίο μαύρο, πάλι αυτό το σατέν το ωραίο που γλύφει το πόδι, σε ένα πολύ εντυπωσιακό μπλε και σε ένα χρώμα του δέρματος υπέροχο, που η Μαριβή μας το έκανε έτσι λίγο, μας το δοκίμασε εδώ στις διαφημίσεις, γιατί ήταν η μόνη που είχε πόδι 36 νούμερο και της ήταν και μεγάλο. Δεν το απίστευτο, πιστεύω. Ναι. Απίστευτο. Να πούμε ότι έχουμε και 35 άρια. Εμείς έχουμε... Έχετε σε τόσο ψηλά τα κουνιά 35 άρια. Μπορεί να μην έχουμε σε αυτόν τον κωδικό, αλλά υπάρχουν στη συλλογή της NAC, της Private Label, υπάρχουν παπούτσια 35. Και 42, 41-42 που είναι πολύ δύσκολο να βρουν επίσης γυναίκες. Μα ποια ρώταγε, μία ρώταγε. Ήσασταν μπροστά ή στη δουλειά που ήμουν εγώ στο γύρισμα με ρώταγε μια κοπέλα και λέει... Μωρέ, σε 41-42 έχετε τίποτα. Είμασταν μαζί. Και λέω, γιατί μπορεί να σταματάει στους 40. Δηλαδή, αλίμονο, αν δηλαδή εγώ που δεν γεννήθηκα πριν 20 χρόνια φοράω 39-40, τα κορίτσια που βγαίνουν σήμερα που είναι δίμετρα το έχουν για πλάκα το 40 και 41 και 42, ναι, πρέπει, ναι, να φοράνε. Έχουν μεγάλα πολλά. Είναι πανύψελες. Ένα, άμα η άλλη είναι 80, δεν μπορεί να φοράει κάτω από 40-41. Με τίποτα. Λογικό. Δώσε μου το κορίτσι μου. Καλησπέρα. Ελένη! Αγάπη μου! Να σε το πιστεύω, είμαι πάρα πολύ τυχερή σήμερα. Γιατί, τι άλλο σου τυχερή. Πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Να είσαι καλά, μωρέ. Ποια είσαι και από πού μας καλείς. Λοιπόν, είμαι η Χριστίνα από, ναι, Θεσσαλονίκη και είμαι 22 χρονών. 22 χρονών. Σκύψε σε παρακαλώ να δει κάτω τα ποδαράκια μου να διαλέξει τι θέλει το κορίτσι αυτό το υπέροχο. 22 χρονών. Ναι. Τι θέλεις. Καταρχήν να πάμε στο να καταλήξουμε σε παπούτσι. Αυτό ή αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κόκκινο. Καλά, δεν το ξέρω κι εγώ. Και το κόκκινο βγαίνει και σε μπλε, βγαίνει και σε μαύρο, βγαίνει και σε νουτ. Ποιο θέλεις χρώμα. Για να το δω το νουτ. Το νουτ, μισό λεπτάκι, το ξαναστήσαμε το νουτ. Είναι πολύ. Όχι,
Είπα, όχι, να μην ξεστήνετε. Όχι, δεν πειράζει, παιδί μου. Αυτή δουλειά κάνουμε τώρα. Δεν είναι, μην ξεστήνουμε. Αυτά θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, δέστε και πες μου. Ορίστε. Το νουντ, το κόκκινο, το μαύρο και το μπλε. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι από εκεί η κάμερα. Δεν θέλω να το βλέπω. Αχ, είναι τέλεια όλα, Ελένη μου. Βέβαια είναι τέλεια όλα. Αφού σου λέω κι εγώ. Ενθουσιάστηκα μόλις το είδα μπροστά μου το Σάββατο. Λέω, καλέ, πού το βρήκες αυτό το παπούτσι? Εγώ πώς δεν το είχα δει? Δεν μου τα είχατε φέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι τα είχαμε, αλλά χαθήκαμε μετά. Λοιπόν, πες μου. Αχ, έχεις δίκιο. Ας πάρω το μαύρο για να ταιριάσει με όλα. Ό,τι σου κάνει κέφι. Το μαύρο, το μαύρο. Εγώ πάντως το κόκκινο θα κρατήσω. Φυλάκια! Το μαύρο είναι αδυναμία. Λοιπόν, εσύ τι φόρεσες? Εγώ φόρεσα φλατάκια. Λοιπόν, σε εναλλακτική φλατ μπορούμε να παίξουμε ή με εσπαντρίγια, που έχουμε πάρα πολλές εσπαντρίγες. Συγγνώμη, να πάω σωστή κάμερα. Αυτή η εσπαντρίγια συγκεκριμένη είναι πενδυμένη όλη με δέρμα από μέσα. Mm-hmm. Δεν είναι με σκηνή, γιατί υπάρχουν κάποιες γυναίκες που θέλουν δέρμα και ενοχλούνται από το σκηνή. Έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία σε εσπαντρίγες. Αυτή την έχουμε και σε κόκκινο, πράσινο, νουτ, σε πολλά χρώματα. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερη σόλα, σκηνή, και έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία και δίσολες, καπιτονέ. Πολύ, πολύ μεγάλη ποικιλία στις σπαντρίγες. Και επίσης, μην ξεχνάτε και τα δύο διαφορετικά σε χρώμα, αλλά ίδια παπούτσια. Πώς τα λέτε αυτά τώρα, γιατί εγώ τα λέω αθλητικά όλα. Σνίκες. Πλέον το έχουν μάθει και ο κόσμος της ανένεια, οπότε έτσι, το καταλαβαίνει. Ναι. Λοιπόν, τα οποία τα έχω ανεβάσει στο Instagram, συντιμηθείτε να κάνετε likes. Είμαστε μέχρι στιγμής 27.459 και περιμένω φυσικά τα likes σας για να το δώσουμε και αυτό. Τώρα, άμα καταφέρετε και σε αυτό και μου κάνετε τέτοιο ρεκόρ σαν την άλλη φορά, πραγματικά θα χτυπήσω διπλά. Σπάσαν τα κοντέρ την προηγούμενη. Ναι, μα ήταν όμως και ήταν τι του έβαλα όμως. Άλλο ήταν υπέροχες. Άλλο πράγμα. Να θυμίσουμε www.nak.gr και 210-99-07-20 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Ερωτήσεις είμαστε στη διάθεσή σας. Να σου πω, εσύ τώρα που φοράς τα χαμηλά μπορείς να μου βάλεις και αυτά που γυαλίζουν ωραία, και το κόκκινο και το χρυσό και δείχνουν πολύ ωραίο. Βεβαίως. Βγάλ το αυτό. Βγάλ το όπως είναι. Βάλ το ποδαράκι εδώ. Εκεί πέρα το δεν χρειάζεται το φορέσεις, γιατί και έτσι δείχνει ωραία και πολλοί τα πατάνε στα νησιά. Ναι, το κάνουν λίγο σαν παντό. Να πούμε λίγο για τα Oxford και που είναι πολύ ωραία. Αυτά τα Oxford είναι τα παπούτσια, τα δετά που θυμίζουν τα αντρικά παπούτσια. Αυτό είναι πολύ όμορφο γιατί είναι πολύ μαλακό, είναι πικολίνος. Πραγματικά η αίσθηση όταν το φοράς αυτό το παπούτσι είναι σαν να περπατάς σε σύννεφο, είναι πάρα πολύ μαλακά. Και το έχουμε και σε ένα υπέροχο σωμόν. Και να δείξω και την χρυσή που θες, μισό λεπτό. Και πριν τη δείξει εσύ, εγώ δεν μπορώ, ζήλεψα. Είπα να βάλω και μια γόβα. Είναι πολύ ωραία. Έβαλα αυτή που φορούσε την άσπρη σε μαύρη. Υπέροχη. Πολύ ωραία. Και ψηλή, ωραία ψηλή. Ωραία ψηλή. Όμως θέλω να βάλω και την άσπρη, γιατί είμαι ζηλιάρα. Ναι. Και το άσπρο πολύ ταράχτηκα που το είδα σε λουστρίνη που δεν το έχω δει εδώ και 2 χρόνια. Μπορεί να μην έχω και κανένα άσπρο λουστρίνη σε γόβα μέσα στο καμαρίνι μου. Εγώ που έχω τη μεγαλύτερη συλλογή παπουτιών. Δηλαδή πραγματικά εδώ μέσα. Μόνο παπούτσια βλέπεις στο καμαρίνι μου. Πολύ ωραία. Ω, το άσπρο δεν υπάρχει. Ω, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Υπέροχη βόβα. Πολύ πάρα ωραία, πολύ ωραία, πραγματικά. Βέβαια, αυτό κλέβει την παράσταση. Γι' αυτό και δεν το βγάζω. Αλλάζω μόνο στο ένα πόδι, όπως βλέπετε. Αυτό το έχω κρατήσει. Δεν αυτό έχει βρεθεί ακόμα αυτό που θα το ξεπεράσει. Νομίζω δεν θα βρεθεί σήμερα. Έτσι όπως σε βλέπω. Αυτά εδώ. Αυτά, γόβες. Γιατί κάποιες γυναίκες. Άλλου τύπου γόβες. Άλλου τύπου γόβες. Ποιο σου βγαίνει πιο εύκολο να στο φορέσω? Αυτό. Το έχω, το έχω. Το έχεις, το έχεις. Το έχω, το. Μη σκύψεις, λοιπόν, γιατί φοράς που φτάξεις. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σκύβω προς τα πίσω. Λοιπόν. Μπαίνει. Πώς δεν θα μπει, αφού είναι μια σταλίτσα το πόδι σου. Ναι. Θα μπει, βέβαια. Λοιπόν, αυτές οι γόβες είναι οι λίγο πιο ρέτρο γόβες, δηλαδή θυμίζουν μια παλιά εποχή, πιο ρομαντική, 20s κτλ. Κάνουνε το τάφ. Α, σου πάει πολύ αυτό. Γιατί δεν το φόρεσες τόση ώρα? Δεν το είχα. Ναι. Πάρα πολύ σου πηγαίνει αυτό. Ναι. Είναι ωραίες γόβες αυτές. Είναι αυτό πολύ σεξι. Μπλε. Ναι, είναι μπλε βαθύ. Είναι καταπληκτικό μπλε. Μπλε βαθύ. Πάλι λουστρίνη. Πάλι λουστρίνη, γιατί κάνει. Κάνει μέσα μεταλλικό. Κάνει μια γυαλάδα περίεργη. Είναι του λουστρινιού, είναι επεξεργασία. Δεν νομίζω ότι κάνει μεταλλικό. Είναι βαθύ μπλε, απλά λόγω της επεξεργασίας του δέρματος γυαλίζει πολύ. Πίπτο, όπως βλέπουμε, ωραίο πίπτο. Το κρατάει το πόδι, τάφ, και πίσω έχει μια πολύ ωραία τσαφίνια πίσω, στη φτέρνα. Ωραία γόβα. Εν τω μεταξύ, αυτή η συγκεκριμένη γόβα, να δείξουμε ότι το τακούνι είναι ελαφρώς πιο χοντρό. Δεν είναι το λεπτό το στιλέτο.
Οπότε κρατάει λίγο τις γυναίκες που δεν μπορούν το λεπτό το στιλέτο, τις κρατάει πιο σταθερές και αυτή τη γόβα την έχουμε σε πάρα πολλά χρώματα επίσης. Την έχουμε και στο λευκό που σου αρέσει το λουστρίνι. Το ίδιο λευκό είναι. Απλά είναι η συγκεκριμένη γόβα. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό στο λευκό που δείξαμε πριν τη μυτερή. Πολύ ωραίες γόβες, γιατί είπαμε το Πάσχα ντυνόμαστε, φοράμε και ψιλοτάκουνα, δεν είναι μόνο οι πρωινές εμφανίσεις. Και εγώ λέω να δούμε και κάτι σε χαμηλό, από αυτά που μου αρέσουν εμένα τουλάχιστον. Μπαλαρίνες σήμερα μου έφερε πάρα πολλές. Πραγματικά δεν ξέρω ποια να πρωτοβγάλω. Γι' αυτό και βάζω δύο διαφορετικές. Και βάλεις την αγαπημένη μου. Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Μα ναι. Είδες τη σούπα κατευθείαν, αυτή σου λέω θέλω να βάλω και μου λες και εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου. Πολύ ωραία μπαλαρίνα. Και αυτή. Και μ' αρέσουν και κάτι άλλες που είδα. Απλά δεν μπορώ να βρω τα νούμερα εκεί, μπερδεύομαι. Ναι, ναι, είναι το. Δηλαδή, ας πούμε και αυτές οι μεταλλικές, πολύ μου άρεσαν. Ναι. Κοίταξε αυτή εδώ τι ωραία που είναι. Μια σταλίτσα, δεν μπορώ να τη βάλω, δεν τη βάζεις εσύ. Ναι, έχει εδώ. Έλα, σου έχω και το πόδι που το έχεις έτοιμο. Είναι τρετό. Μπαίνει. Μπαίνει. Ποιο είναι? Κάτσε εδώ. Αυτό. Ναι. Πολύ ωραία είναι και τα μεταλλικά. Αχ, τι μαλακό που είναι εσύ μέσα. Είναι πόσο φοβερές. Μ' αρέσει. Δεν είναι σκληρή. Βέβαια διπλώνει κιόλας έτσι. Τη βάζεις και στο τσαντάκι και την πετάς μες στην τσάντα ναι, κατευθείαν. Διπλώνει, έχει τσαντούλα και την παίρνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μπαλαρίνες είναι πολύ ωραίες. Βολεύουν πολύ, λαμπερές, με ένα φορεματάκι, με ένα κρόπ παντελονάκι έτσι, που είναι λίγο πιο κοντό για το νησί. Μαλακές τις έχουμε μαζί. Εγώ έχω τρεις. Και δεν τις έχω βαρεθεί να τις φοράω, με βολεύουν πάρα πολύ. Τι θες, ρε παιδί μου, αυτές καταρχήν πρέπει να τις έχουμε συνέχεια μέσα στο αυτοκίνητο. Butterfly twist. Γιατί ναι. Είναι σίγουρο ότι όσο και να μας αρέσουν τα τακούνια, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τα τακούνια. Μπερδεύονται τα πόδια μας εκεί πέρα. Πατάμε λάθος πράγματα. Ναι, και χαλάνε και πίσω. Οπότε καλό είναι όταν οδηγούμε. Αυτή είναι πολύ ωραία, η μπλε. Ναι. Μπροστά λουστρίνη και στα πλάγια το δερματάκι καπιτονέ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτή την έχουμε σε πολλές παραλλαγές. Το έχουμε με κρέπ τα και νούμερα, μαύρο. Μωρέ, πού τα βλέπεις, πού τα βλέπω. Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ αυτό. Είναι το... Μα τι είναι όλα αυτά, όλα παιδικά, είναι 35. Όχι καλέ, τι βλέπεις. Έχετε για μεγάλες κυρίες. Έλα ρε Σελένη. Μα τι να πω πια. Να, το 40. Τι χρώμα είναι αυτό, καπιτό, θα μ' αρέσει. Ναι. Σ' αρέσει. Αχ, έχουν τα παιδιά μου τέτοιο, καλή από εσάς τα είχα πάρει. Ναι, μοιάζουν, είναι αυτές οι... Μα ίδια είναι. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ κλασικό σχέδιο, αγαπημένο σχέδιο. Μου αρέσει. Αλλά εγώ ήθελα να βρω αυτά, τα... Ποια? Να, αυτό εδώ. Κοίταγα πριν. Πού το? Το μπλε το όλο που φόρεσες και το αυτό ας πούμε όλο. Εδώ. Μ' αρέσει ναι, πάρα πολύ, πολύ με το τσιουγκάκι. Είναι σαν και αυτό εδώ. Αλλά είναι, αντί να είναι μαύρο μπροστά, είναι άσπρο. Ναι, τώρα είναι... Ας βάλουμε τώρα αυτό που είναι, είναι μαύρο. Είναι τόσο πολλά τα κουτάκια που τώρα... Ναι, αλλά σίγουρα όποια αρέσει στην κάθε γυναίκα θα τη βρούμε... Να το κι αυτό. Θα τη βρούμε από άλλο κατάστημα. Να, βρήκα καπιτονέλα, αλλά σου βρήκα μαύρη. Αχ, πολύ ωραία είναι. Βέβαια είναι πολύ ωραία. Και λέω, πολύ μαγιά. Τι βρήκα, νομίζω βρήκα μαύρη καπιτονέλα. Δεν πειράζει. Ναι, anyway. Πάντως έχουν πάρα πολλά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Αν αγαπάτε τις μπαλαρίνες και να μην τις αγαπάτε, θα τις αγαπήσετε. Γιατί σίγουρα. Είπαμε, βολεύουν για τα πάντα. Με τζινάκι στενό, με σορτσάκι απλό. Με ωραίο, καλό ντύσιμο, πιο έτσι. Πώς να το πω τέλος πάντων. Αλλά ακόμα και για να εξυπηρετηθείτε μέσα στο αυτοκίνητό σας, σπουδαίο. Τέλειο. Και θικούλα τις έχουμε στη τσάντα. Και εν πάση περιπτώσει να σκεφτόμαστε και λίγο και άλλα πράγματα. Διότι να, κάποιες γυναίκες μπορεί να μην έχουν καταφέρει να βρουν έναν άντρα στον πόη τους. Να είναι, να μην μπορούν να βάλουν τακούνι. Τουλάχιστον να μην φοράνε κάτι ωραίο. Βέβαια. Φοράνε μια μπαλαρινίτσα. Ναι. Μπαλαρινίτσα, είναι αλλά ιδιαίτερη. Είναι η μπαλαρίνα, είναι πιο θηλυκή. Αυτός που είναι μπλε, ίσως μου αρέσει καλύτερα και από αυτό που είναι μαύρο. Τώρα είμαι σε άλλη ψυχολογία. Μπήκε το καλοκαίρι, δεν μπορώ. Ναι, είσαι στα ναυτικά. Είμαι σε άλλη κατάσταση. Να, κοίτα και αυτό τι ωραίο που είναι. Πολύ ωραίο. Το μπλεδάκι. Πολύ χαριτωμένο είναι αυτό. Και η μεταλλική πολύ ωραία. Όλες είναι πολύ ωραίες και είναι το. Από τα παπούτσια που όσες παίρνουν την πρώτη, μετά παίρνουν δεύτερη, τρίτη, έρχονται συγκεκριμένα για να πάρουν τις μπαλαρίνες τους. Ναι, το κάναμε. Και αυτό είναι ωραίο. Θα το ξαναβάλω. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε και αυτό. Βέβαια θέλω να δώσω δώρο. Τι με ένα δώρο θα μείνω. Για βγάλτε μου μια ωραία γραμμούλα, παρακαλώ, από ένα ωραίο μέρος της χώρας μας. Και backpack μας. Πού να πάω. Ρε παιδιά, ξέρετε, θα κάνω πλάκα τώρα. Θέλω από τα Γιάννητσά. Έχει πλάκα να ξαναβγεί η τρελή μας νικήτρια που έχει πάρει αυτοκίνητα, 9.000 ευρώ τα πάντα όλα. Αλλά έτσι επειδή πήγε γούρι σήμερα στα Γιάννητσά, βρείτε μου μια γραμμή από τα Γιάννητσά να δώσω ένα δώρο. Λοιπόν, έβαλα το μεταλλικό. Πολύ μεταλλικό το εγώ εσπαντρίγια, μεταλλικό εσύ backpack. Το backpack της NAC. Σε 8 χρώματα νομίζω το έχουμε. Πολύ ωραίο. Πολύ βολικό.
Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τις γυναίκες στο backpack, γιατί βολεύει πολύ. Είναι τόσο όσο το μέγεθός του, δηλαδή δεν είναι ούτε μικρό ούτε το πολύ μεγάλο που σε κουράζει. Είναι σταθερό, είναι μαλακό, έχει πολλές θήκες και μέσα. Και τα μαγαζιά ανοιχτά την Κυριακή. Κορίτσια, κρατήστε το αυτό. Όλη μέρα ανοιχτά. Ελεύθεροι μας περιμένουν να μπουκάρουμε. Απλά μετά από εβδομάδα θα ψάχνετε κάποια σχέδια ή κάποια νούμερα. Είτε μιλάμε για ρούχα, είτε μιλάμε για παπούτσια. Θα ψάχνετε τα νούμερα. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Και παιδικό και γυναικείο θα γίνει χαμός. Και αντρικό μόνο, και αυτά τα γόρια μην τα ξεχνάτε συνέχεια. Φέραμε κάποια αντρικά, φέραμε. Γι' αυτό το λόγο φέραμε, βέβαια τώρα εδώ. Φέραμε πικολίνους και κάποια sneakers. Δηλαδή αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Και αυτό, είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χρώμα του πολύ πετυχημένο. Καταπληκτικό. Είναι πολύ ωραίο ο sneaker. Νακ. Θα βάλεις πάλι αντρικό. Μάντρα, δεν βαριέσαι. Και τι έγινε. Εντάξει. Όλα καλά. Το χρώμα φανταστικό. Το χρώμα είναι ένα πολύ ωραίο κόκκινο. Το ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Άσε να το δέσω και λίγο. Και σου πάει. Σου είναι λίγο μεγάλο. Πάει. Εντάξει. Δεν πειράζει που είναι λίγο μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και όλα ίδια είναι. Ναι. Το πίσω είναι η διαφορά. Εντάξει. Όχι. Πολύ ωραίο. Έτσι γιατί. Λίγο να πέσω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, κορίτσια που με βλέπετε, να με φαντάζεστε άντρα θέλω. Γιατί μη σας παρασύρω στον όλεθρο, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ μοντέρνο, δηλαδή αν εγώ... Ρε, Στάθη, πες μέσα. Να, ό,τι πρέπει. Σκισμένα τζιν, στενά, τεκνά, έλα, μπες Στάθη. Μέσα για σένα είναι. Έλα, Στάθη, μέσα. Έλα, μην κάνεις 3 ώρες να το δοκιμάσεις. Δεν είσαι σε κατάστημα και δοκιμάζεις. Δουλεύεις τώρα. Κατακόκκινος έγινες, ρε παντζάρι, μέχρι και τα αυτιά σου κοκκίνησαν. Τι έχω πάθει εδώ μέσα. Λοιπόν. Ναι, πολύ μεγάλη αντρική συλλογή. Πολύ ωραίο, το κόκκινο είχες δίκιο. Ναι. Είναι και έχω γιανιτσά. Τσεκάραμε ότι δεν είναι ίδια. Δώστε μου τη γραμμή. Ποια είσαι εσύ από τα γιανιτσά που με παίρνεις τηλέφωνο. Γεια σου, Ελενάρα! Είμαι η Δήμητρα! Θα με δείξεις, ρε Σταύρο, να μιλήσω με την κοπέλα, γιατί μιλάμε κάτι παπούτσια τώρα. Γεια σου, ρε Δήμητρα. Γεια σου, τι Δημητρούλα. Τι κάνεις, Ελένη μου, είμαι πολύ χαρούμενη που σ' ακούω. Και εγώ πολύ χαρούμενη, η συντοπίδησά σου. Είδες ότι ξανακέρδισε. Ναι, καιρός ήτανε, βρε Ελένη. Καιρός ήτανε, τι καιρός ήτανε. Έρθουνε τα δώρα και εδώ πάνω, ψηλά. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ. Ποιο, πού είχα μείνει, σε ποια έδειχνα αρέσει και κόλλησε στο μυαλό μου. Ήμουν εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί λοιπόν, την πλατφόρμα τη δώσαμε. Εδώ. Αυτή τη δώσαμε, όχι. Όχι. Τη δείξαμε, δεν τη δώσαμε. Ναι. Λοιπόν, μεταξύ των δύο. Ας λίγο, να στο βάλω λίγο να το δεις. Ποιο χρώμα σου αρέσει, αν θες πλατφόρμα, ιδάλλως θα σε πάω σε μπαλαρίνα. Ορίστε, δες το κι αυτό. Περίμενε. Ναι. Να το. Πολύ ωραίο. Πώς σου φαίνεται? Τέλειο. Και σε χρυσό. Το χρυσό όμως νομίζω, Ελένη μου. Ό,τι σ' αρέσει, παιδί μου, δεν θέλω στεναχώριες εδώ, μόνο για χαρέσει μαζευόμαστε. Λοιπόν, το χρυσό. Ναι, ναι. Το χρυσό έκλεισε για νιτσά δεύτερο δώρο σήμερα. Φιλάκια πολλά. Μουα, μουα, μουα. Και www.nak.gr, μπείτε να δείτε όλα τα σχέδια. Τα σχέδια που έχουν αυτοί. Όχι όλα τα σχέδια εμείς, δεν έχουμε και πολλά εδώ σήμερα. Εκεί όμως υπάρχουν πάρα πάρα πολλά. Αλλά να σας πω εγώ τώρα, επειδή την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, δεν θέλω να φέρουν εδώ πέρα 5 φορτηγά να βιάσουν, γιατί θέλω να τα έχουν στα μαγαζιά τους, γιατί και αυτοί τώρα περιμένουν όπως και όλοι να βγει ο κόσμος έξω και να έχουν τα πάντα. Οπότε σήμερα σας λείπουν πάρα πολλά από αυτά που θα μπορούσατε να δείτε. Γι' αυτό μπείτε στο site να δείτε, να ξέρετε και να πάτε προετοιμασμένοι στα μαγαζιά. Αυτά. Τέλει. Πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσουμε και λίγο τα καταστήματά μας. Αμέ. Να πούμε λοιπόν ότι το κεντρικό μας κατάστημα είναι Πανεπιστημίου και Αμερική στο κέντρο, Σταδίου, Golden και Mall. Εκεί θα μας βρουν, να δοκιμάσουν και να τα δουν όλα από κοντά. Τι άλλο θέλουμε να δώσουμε δώρο? Έλατε. Λοιπόν. Μπαλαρίνα. Τι θα δώρο. Όχι, θέλω να μείνω λίγο στα αθλητικά εδώ, αυτά εδώ που δεν ξέρω τι γίνεται, μου τα κρύβετε. Θα δώσω και δεύτερο. Α, για να δούμε το Στάθη. Στάθη. Ρε Στάθη, σου πάει πάρα πολύ. Πάρτε τις φάσεις λίγο να δούμε. Μπράβο, Στάθη. Στάθη, κάνε μας λίγο modeling, παιδί μου, το έχεις. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ναι. Βλέπετε, ένα νέο αγοράκι, έτσι ωραίο, νόστιμο. Με το κόκκινό του το υπέροχο το παπούτσι, καταπληκτικό. Με ένα τζιν, σκισμένο ημί, ό,τι θέλετε εσείς. Αν δεν το έχετε σκισμένο, δεν είναι δύσκολο να το σκίσετε.
Εν πάση περιπτώσει. Αυτό το παπούτσι. Ναι, αυτό το παπούτσι. Εντάξει, επειδή τα sneaker πλέον τα φοράνε και με καλά παντελόνια. Δηλαδή, να το βάλει κάποιο με ένα μπλε σκούρο με κουστούμι. Βέβαια. Και να είναι πολύ. Βέβαια. Να είναι πολύ επίσημο από πάνω και να καταλήγει σε αυτό το sneaker που θα του δίνει έτσι μια πιο νεανική. Λοιπόν, κορίτσια, είσαστε 31.927. 31.927. Θα φύγω για διαφημίσεις και θα επιστρέψω να το δώσω και μαζί με αυτό θέλω να δώσω και αυτό. Ποιο γυαλάδα, χαμός. Γκλίτερ. Ου, χαμός λέμε. Στο τηλέφωνο βέβαια και θα πάω σε νησί, όποιο νησί. Δέχομαι όλα τα νησιά. Και καλή επιτυχία, γιατί αν αυτό εδώ το 31.032.101 είναι τώρα. Αν μέχρι το γεια είναι 50, δύσκολο το βλέπω, δεν έχετε χρόνο, αλλά αν είναι, εγώ θα δώσω 2 ζευγάρια παπούτσια. Διαφημίσεις. Πήγα να ξαναλλάξω, ξεχάστηκα. Ναι, εσύ μου άλλαξες όμως. Επειδή είναι καινούργια γόβα και αυτή, σαν την προηγούμενη που φορούσα, είναι υπέροχη γόβα γιατί. Τι να πω τώρα. Είναι μυτερή, κάνει αυτό το δέσιμο το ωραίο πάνω στο, στο πέλμα και την έχουμε σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Μεταλλικό με μαύρο, κόκκινο που ξέρουμε ότι για το Πάσχα είναι εορταστικό, όμορφο και κάνει εντύπωση. Και τα περισσότερα, ξαναλέμε. Βγείτε στα μαγαζιά, κορίτσια. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή. Το Σάββατο στα εμπορικά κέντρα, στα μολ, μένουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ούτως ή άλλως. Και εκεί μπορείτε να το χαρείτε. Και αν δεν μπορείτε τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει πάντα και το site www.nak.gr. Μπαίνω λοιπόν εδώ στο Instagram 35.000, κάτσε να το πατήσω μία, 069 φίλες, έχετε μπει. Η τυχερή θα είναι μία, αυτή θα διαλέξει μιλώντας με τα Nak και ποιο χρώμα προτιμάει. Ανακατεύω και stop. Η Αγγελική. Αυτή η Αγγελική, αυτό το κοριτσάκι εδώ πέρα που βλέπω, το φωτογραφίζεις, Στάθη μου. Τέλειο. Αυτό το κορίτσι λοιπόν που είναι και διδυμή, έχει και γενέθλια τώρα κοντά, πήρε το δώρο της. Δώστε μου και την τελευταία για να κλείσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Ελένη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου μιλάω. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Από πού μας καλείς? Από Ζάκυνθο, Ελένη μου. Και είσαι η τελευταία που παίρνει το τελευταίο δώρο, το υπέροχο τελευταίο δώρο, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Για σένα με αγάπη. Πολλά φυλάκια. Ειρήνη μου, να περάσετε πάρα καλά. Πολύ. Να άλλη εβδομάδα δεν είμαστε μαζί, δεν έχουμε πολύ μεγάλη Παρασκευή ποτέ. Ναι. Να περάσετε ωραία. Να πάτε καλά στις δουλειές σας, αλλά μην μου πείτε εμένα μετά το Πάσχα που θα έρθει. Αχ, Ελένη μου, περιμένουμε τα καινούργια, μας τα πήρανε. Όχι, όχι, ερχόμαστε με νηφικό βραδινό. Άντε, ντε. Νηφικό βραδινό, νύφες. Θα ντυθούμε, θα ανέβουμε σε ψηλοδάκου, να εντυπωσιακά. Νύφες, κουμπάρες και τα λοιπά. Για όλους μας είναι το θέμα. Λοιπόν, να ευχαριστώ πάρα πολύ τις εταιρείες που συνεργάστηκαν μαζί μας για τα καταπληκτικά, ανεπανάληπτα και πολύ συζητημένα δώρα της εκπομπής μας. Την εταιρεία IKEA, τα ΑΒ Βασιλόπουλος, τα Public, ηλεκτρονέτ, καταστήματα παρουσίαση, τα ξενοδοχεία της Grecotel, την εταιρεία Panasonic, την Prime Insurance για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, τα κρασιά τα προεδρικά τα δικά μας τα Μεδιτέρα και φυσικά τον Όμιλο Συγγελίδη που μας έδωσε το αυτοκίνητο Peugeot 208. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα και πάλι μαζί.